Η κυρία Ντόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής εδώ στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι στην τηλεφωνική γραμμή και την ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κυρία Ψαλτοπούλου, χρόνια πολλά. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Ναι, είναι έτσι όπως τα περιγράφετε και όσον αφορά τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα. Αυτά που βλέπουμε είναι της Μεγάλης Βρετανίας. Ευτυχώς είμαστε τρεις εβδομάδες πριν, μετά δηλαδή, ακολουθούμε επομένως. Είναι πολύ βασικό ότι δεν είμαστε τόσο πολύ στο άγνωστο όπως ήταν η Μεγάλη Βρετανία, που είδε μια τεράστια αύξηση των νέων κρουσμάτων. Έχει παράλληλα και η ίδια, όπως και όλη η Ευρώπη, δύο πανδημίες, δηλαδή τη Δέλτα και την Όμικρον. Η Όμικρον αρχίζει και πολλαπλασιάζεται περισσότερο, οπότε σταδιακά γίνεται κυρίαρχη στα νέα περιστατικά, αλλά ακόμα έχουμε τις δύο παράλληλες πανδημίες. Και βλέπουμε ότι η αντίστοιχη καμπύλη των νοσηλευωμένων και των θανάτων που είναι 15-20 μέρες μετά, και γι' αυτό είναι σημαντικό να βλέπουμε τη Μεγάλη Βρετανία. Εμείς είμαστε τώρα η πρώτη μέρα, η δεύτερη μέρα σε τόσο μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων. Επομένως δεν γνωρίζουμε ακόμα πώς μεταφράζεται στη χώρα μας. Αλλά βλέποντας την Αγγλία είμαστε λίγο μέσα σε μια δραματική εικόνα βέβαια, αλλά λίγο πιο αισιόδοξη, γιατί η αύξηση των διασωλωμένων και των θανάτων δεν είναι η αντίστοιχη, και όχι μόνο δεν είναι η αντίστοιχη, αλλά φαίνεται μια επιπεδοποίηση στα προηγούμενα βεβαίως επίπεδα, και αυτό κυρίως θεωρείται ότι οφείλεται στον εμβολιασμό του πληθυσμού και στις booster αναμνηστικές δόσεις που έχουν γίνει και στη Μεγάλη Βρετανία. Άρα αυτό που λέγεται ότι η Όμικρον αποδεικνύει ότι τα εμβόλια δεν μας προστατεύουν δεν είναι ακριβές. Δεν μας προστατεύουν στη δεύτερη δόση, αυτό είναι το ακριβές, και επομένως πλήρη ανοσοποίηση ως προς την Όμικρον θεωρείται και η τρίτη δόση, και γι' αυτό είδατε ότι όλες οι χώρες, η Ευρώπη ας το πούμε και η Αμερική σπεύσανε, και το Ισραήλ, να οργανώσουν την τρίτη δόση και όσο το δυνατόν νωρίτερα και πριν το εξάμεινο που είχαν γίνει όλες αυτές οι μελέτες, και γι' αυτό υπάρχει και βλέπετε, εμείς μπορεί να έχουμε τους αντιεμβολιαστές, αλλά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι τελικά για να μπορέσουμε να νοσοποιηθούν και οι άλλες χώρες σε μία και δεύτερη δόση, δεν μπορεί εσείς να τρέχετε στην τρίτη και στην τέταρτη δόση, γιατί πρέπει να νοσοποιήσουμε και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτό είναι ένα μεγάλο, είναι ίσως το πιο σημαντικό πρόβλημα. Είναι μια μεγάλη μάχη. Εμείς που την έχουμε, που έχουμε τέτοιες δυνατότητες, έχουμε και τους ανθρώπους που λένε γιατί. Και όλος ο άλλος κόσμος μα λέει, μα γιατί εσείς να έχετε τόσες πολλές δυνατότητες και να μην μπορούμε να εμβολιαστούμε κι εμείς. Και χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε και το έχετε πει κι εσείς, ο εμβολιασμός όλου του κόσμου για να σταματήσει και η πανδημία. Ναι, σωστό. Τώρα, υπάρχουν δύο επιφυλάξεις. Το πρώτο είναι ότι ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στις πρώτες μέρες της κυριαρχίας της Όμικρον, δεν έχουμε ακόμη δεδομένα τι θα γίνει όταν η Όμικρον αρχίσει να προσβάλλει και τους πιο ηλικιωμένους πληθυσμούς, γιατί τώρα είναι οι νεότεροι που την μεταφέρουν, γιατί είναι πιο κοινωνικοί. Βγαίνουν έξω και κυκλοφορούν. Κινητικότητα και κοινωνικότητα τις μέρες των γιορτών. Κυρίως εκεί το είδαμε. Σας φοβίζει το ενδεχόμενο να αλλάξουν αυτά τα λίγο πιο αισιόδοξα δεδομένα όταν. Κοιτάξτε, τα δεδομένα που έχουμε πάλι, σας λέω από την Αγγλία, είναι ότι δεν έχει αλλάξει το προφίλ αυτών που κινδυνεύουν περισσότερο να νοσηλευτούν και με την Όμικρον, να διασωληνωθούν, να πεθάνουν. Το προφίλ είναι κυρίως ανεμβολίαστοι. Άτομα τρίτης ηλικίας με συνοσηρότητες, όσο μεγαλύτερη ηλικία γνωρίζουμε ότι έχουμε και μεγαλύτερο κίνδυνο. Δεν έχουμε δεδομένα για εγκυμοσύνη, δεν έχουμε δεδομένα για βρέφη, αλλά γιατί να μην θεωρήσουμε ότι και αυτά τα άτομα ευνοήτως θα είναι στους 7 άτομα που κινδυνεύουν να νοσήσουν βαρύτερα. Σίγουρα είναι οι ανοσοκατασταλμένοι, όπως καταλαβαίνουμε και σε οποιαδήποτε υιογενή λίμωξη. Επομένως αυτές είναι οι κατηγορίες και που οι ίδιοι καλό είναι να προσέχουν περισσότερο, αλλά και που εμείς, εφόσον έχουμε κάποια ενδείξεις, ή έχουμε πάει σε χώρους μεγάλης κοινωνικοποίησης, είτε έχουμε έρθει σε επαφή με κάποιον που μετά βρέθηκε θετικός, καλό είναι να μην ερχόμαστε σε επαφή με τέτοιες και ομάδες, και να τις προστατεύουμε, ειδικά τώρα που είναι η μεγάλη έξαρση της Όμικρον. Αυτονόητο. Τώρα υπάρχει μια μεγαλύτερη, μια γενικότερη αβεβαιότητα, πώς να πω, ένας φόβος ότι ναι μεν η Όμικρον παράγει λιγότερες νοσηλίες, λιγότερες ανάγκες για εντατική θεραπεία μάλλον, αλλά αν παράγει πολλαπλάσια κρούσματα, τότε έστω και ένα μικρότερο ποσοστό
ανάγκης για νοσηλεία σε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, θα δημιουργήσει τεράστια πίεση στο σύστημα υγείας. Ακριβώς, και γι' αυτό θεωρούν ότι αυτή που αναφέρεται είναι η αιτιολογία, και άλλες χώρες επιβάλλουν στις εισαγωγικά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, έτσι ώστε να μειώσουν την πίεση του συστήματος υγείας αν νοσήσουν χιλιάδες άτομα ταυτόχρονα. Και δεν είναι μόνο η πίεση του συστήματος υγείας, φαντάζεστε τα νοσοκομεία που όπως καταλαβαίνουμε και βλέπουμε, και οι όμικρον και οι εμβολιασμένοι νοσούν, γιατί οι νοσηλευτές όλοι είναι εμβολιασμένοι, αλλά θα νοσήσουν, θα αναγκαστούν να πάνε στο σπίτι τους, έστω και για 3-5 μέρες, 7 μέρες. Επομένως, σε ένα πιεσμένο σύστημα υγείας, και αν φύγουν και ένας μεγάλος αριθμός αυτών, πώς θα λειτουργήσει? Επομένως, όλοι αγωνιούν για τα συστήματα υγείας τους, διότι δεν υπάρχουν πολλές εφεδρείες και στις άλλες χώρες ευρωπαϊκές και στην Αμερική, και μετά και σε όλους τους άλλους τους τα τμήματα της οικονομίας, τα οποία είναι ευαίσθητα σε επιχειρήσεις που μπορεί μαζικά να νοσήσουν άτομα και να μην μπορούν να λειτουργήσουν. Οπότε αυτή είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση για να λυθεί πλέον από την πολιτεία, και όσον αφορά βέβαια τις οικονομικές και τις κοινωνικές επιπτώσεις του ότι κλείνουμε κάτι, αλλά τι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις, αλλά και το ότι το έχουμε ανοιχτό, αλλά το ανοιχτό σημαίνει ότι κολλάμε περισσότερο, αναγκαστικά θα πάνε έστω και 3-5 μέρες στο σπίτι, 7 μέρες στο σπίτι, και όλο αυτό πάλι τι επίπτωση έχει? Μία μη συγχρονισμένα, μη συγχρονισμένο σταμάτημα δραστηριοτήτων. Γι' αυτό το λόγο υπήρχε μία αναφορά ότι ο Καναδάς και σε υγειονομικούς, αν δεν έχουν συμπτώματα, τους έλεγε ότι μπορούν να επανέλθουν στην εργασία τους. Δηλαδή προσπαθούν όλα τα συστήματα υγείας οριακά να αντέξουν όλη αυτή τη δυσκολία και την ανισορροπία, να νοσεί κάποιος, να έχει εμβολιαστεί, να έχει πιεστεί όλο το σύστημα υγείας, να πρέπει να κάτσει στο σπίτι του. Ναι. Τώρα βλέπω ότι ξεκινώντας από την Αμερική, σιγά σιγά επικρατεί η ιδέα ότι χρειαζόμαστε λιγότερες μέρες καραντίνας αν έχουμε προσβληθεί από την Όμικρον. Γιατί? Αυτό είπε το CDC, αλλά αυτό είχε και μία κριτική που υπήρξε την επόμενη μέρα σε όλη την Αμερική, ότι τι δεδομένα έχουμε στο ότι αν κάτι, βεβαίως αν ένα PCR είναι αρνητικό, προφανώς δεν είσαι μεταδοτικός, αλλά αν οι πέντε μέρες δεν ισορροπούνται με ένα PCR αρνητικό και έχεις PCR θετικό, αν είμαστε σίγουροι ότι δεν είσαι μεταδοτικός? Εκεί είναι το ερώτημα. Επομένως χρειάζονται περισσότερα δεδομένα σε αυτό. Κυρίως αυτή η απόφαση υπάρχει και πρώτον γιατί στον περισσότερο κόσμο πράγματι τα συμπτώματα είναι πολύ ελαφριά. Δεύτερον, ο περισσότερος κόσμος είναι με δεύτερες ή τρίτες δόσεις εμβολίου και πιθανολογείται ότι μετά τις πρώτες 2-3 μέρες που υπάρχει μεγαλύτερη μετάδοση, οι επόμενες μέρες πλέον δεν είσαι μεταδοτικός. Αλλά σίγουρα οι επόμενες μελέτες και στην πίεση όλων των συστημάτων, ξέρετε, και των υγειονομικών και των επιχειρήσεων και των κρατικών επιχειρήσεων, να αντέξουν όλη αυτή την πίεση ενός τόσο μεταδοτικού νοσήματος. Αλλά σίγουρα, αν μιλάμε μόνο επιστημονικά, αν θέλετε, δηλαδή μόνο την επιστημονική άποψη, σίγουρα χρειάζονται περισσότερα δημοσιευμένα δεδομένα που να πιστοποιούν ότι πράγματι, ακόμα και αν τύχει μετά από τις 5 μέρες να έχεις ένα PCR θετικό, σίγουρα δεν είσαι μεταδοτικός. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι, τι να πω, μπορούμε να κάνουμε την ευχή ότι ναι, θα δυσκολευτούμε πολύ για τις επόμενες εβδομάδες, θα πρέπει να προσέξουμε πολύ, με την ελπίδα ότι εκεί προς την άνοιξη θα δούμε την αποδρομή της πανδημίας. Σωστά, προς την άνοιξη, την αποδρομή της πανδημίας, δηλαδή ίσως και η Όμικρον να μην οδηγεί σε τέτοιες βαριές νοσηλίες, διασωληνωμένους και θανάτους, και να είναι η επαρχή μιας πιο ευνοϊκής κατάστασης. Όλο αυτό θέλουμε να ελπίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή χρονιά, κυρία Ψαλτοπούλου. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά.